Μακάρι να καταφέρουμε να δώσουμε πίσω σε όλους σας την αγάπη που έχουμε πάρει, την εμπιστοσύνη. Μακάρι να είμαστε ομόγνωμοι και με καλή συνεργασία να προχωρήσουμε στο 2020. Πολλές ευχές από όλους μας για τη νέα χρονιά, σε όλη τη Σύφνου, σε όλους τους Σύφνιους που και αν βρίσκονται, σε όλους τους φίλους της Σύφνου. Δεν άκουσα όλη την εκπομπή, αλλά επικοινώνησαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό. Ο Χιλιάς ο Τζιάρας, ο Θοδωρής ο Λιβάνιος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι που δεν τους άκουσαν, να με συγχωρήσουν. Από το Σύλλογο Βλάχων Μετεώρων και τα λοιπά. Ωραία, η εκπομπή ενώνει τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό που και φέτος καταφέρετε να κάνετε μια εξαιρετική εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Prisma 91,8, το Σύφνος Net, το Σύφνεϊκό Φως, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σύφνου. Ξέρουν ότι είναι μέσα στη ψυχή μου, ένα κομμάτι της ψυχής μου. Και επίσης την οικογένεια του κ. Βασίλη Γιαμάκη που φιλοξενεί την εκπομπή σε αυτόν τον υπέροχα διακοσμημένο χώρο. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε, έχουμε επίσης κοντά μας τους δύο αντιδημάρχους, με τη Δήμαρχο Σύφνου. Κύριε Δήμαρχε, θα μας απευθύνεις το χαιρετισμό σου και να περάσουμε μετά στους συνεργάτες. Αναπίθανο το χαιρετισμό μου, αλλά δεν με άκουγες μάλλον. Σε άκουσα, είπαμε πως έχεις να προσθέσεις κάτι από αυτού. Αλλιώς... Ξέχασα πριν να πω να ευχαριστώ στους εθελοντές που στηρίζουν και αυτή την προσπάθεια όπως κάθε χρόνο. Και να καλέσουμε όλο τον κόσμο αύριο στο πέτα που θα κόψουμε στο Πολιτιστικό Κέντρο στις 11 η ώρα να ευχηθούμε όλοι μαζί καλή χρονιά με υγεία, χαρές, χαμόγελα και κυρίως καλές συνεργασίες που θα πάνε τη Σύφνου μας παρακάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας.